Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ πολύ και εγώ. Κύριε Μπέλο, ο υποκαμπός αποτελεί το μοναδικό αμυγός πρωτοβάθμιο κοινωνικό συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με κινητική αναπηρία και των οικογενειών τους στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Στις 31 Οκτωβρίου είχατε εκλογές και προχθές τη Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του υποκαμπού. Καταρχάς, θέλω να σας ευχηθώ καλή δύναμη και συνέχεια στο έργο σας, καθώς επανεκλεγήκατε στη θέση του Προέδρου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και θα ήθελα να μας ενημερώσετε και για τη σύσταση του υπόλοιπου Συμβουλίου. Ναι, όπως πολύ σωστά είπατε, μετά τις εκλογές της 31ης Οκτωβρίου, την Δευτέρα συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται εκτός από εμένα, από την Κερασία Ζορμπά ως Γενικό Γραμματέα, την Θωμαΐδου Φανή ως Αντιπρόεδρο, τον Ιωάννη τον Μπάλα ως Ταμεία και τον Χρήστο τον Κανάβα ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κύριε Μπέλο, είστε ευχαριστημένος από την συμμετοχή στις εκλογές? Θα έλεγα ότι η συμμετοχή ήταν πολύ καλή, αν λάβουμε υπόψη μας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν αυτές οι εκλογές. Σίγουρα ο COVID εμπόδισε, θα έλεγα, παραπάνω άτομα έτσι ώστε να συμμετάσχουν. Παρόλο που είχαμε πάρει όλα τα υγειονομικά μέτρα, εντούτοις λίγο ο κόσμος είναι αλήθεια ότι φοβήθηκε. Αναφερθήκατε στην πανδημία. Ποια ήταν τα επιπλέον θέματα που κληθήκατε να αντιμετωπίσετε κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19? Με σίγουρο το μεγαλύτερο ζήτημα με τον COVID-19 ήταν την υποχρεωτικότητα, μάλλον στην υποχρεωτικότητα στην οποία μπήκαν τα άτομα με αναπηρία, έτσι ώστε να περιορίσουν ακόμα περισσότερο τις μετακινήσεις τους, έτσι με φόβο να μην κολλήσουν. Και αυτό νομίζω ότι ήταν το σημαντικότερο πρόβλημα. Εμείς αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε ήταν να τηλεφωνούμε, να ερχόμαστε σε επικοινωνία με τα μέλη μας, έτσι ώστε σιγά σιγά και ξεπερνώντας, θέλω να πιστεύω, αυτή την κρίση, να μπορέσουμε να επανέλθουμε στην πραγματικότητα. Υπήρξε, κύριε Μπέλο, άμεση πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο εμβόλιο? Ναι, θα έλεγα ότι η πλειονότητα των μελών μας πραγματοποίησε τις απαραίτητες δόσεις του εμβολιασμού, εκτός βέβαια από τις περιπτώσεις οι οποίες με την εντολή γιατρού κάποια άτομα υποχρεώθηκαν στο να μην το κάνουν. Αλλά νομίζω ότι και η ενημέρωση δική μας ότι πρέπει να γίνει έπιασε τόπο και ανταποκρίθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Είναι υψηλό το ποσοστό εμβολιασμένων? Ναι, η πλειονότητα των μελών μας έχει εμβολιαστεί. Μάλιστα. Θα ήθελα τώρα να μου πείτε ποιος είναι και ο πρώτος στόχος και πιο σημαντικός για αυτή τη θητεία. Ο σημαντικότερος στόχος μετά την απόκτηση του λεωφορείου, όπως ήδη γνωρίζετε, είναι η δημιουργία ενός πολυχώρου για τα άτομα με κινητική αναπηρία. Ένα χώρο που θα υποδέχεται τα άτομα με κινητική αναπηρία, προσφέροντας κάποιες ώρες διασκέδασης, ψυχαγωγίας, και σιγά σιγά θέλουμε να δημιουργήσουμε και έναν χώρο υποστηριζόμενης διαβίωσης. Ένα δηλαδή χώρο στον οποίο θα μπορούμε να φιλοξενούμε κάποια άτομα με κινητικά προβλήματα, οι οποίοι δεν έχουν κάποια στέγη. Αυτός νομίζω είναι και ο πιο δύσκολος στόχος, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε όπως και τις άλλες φορές. Κύριε Μπέλο, πόσο φιλική πόλη είναι ο Βόλος? Αυτό είναι μια κουβέντα που πολλές φορές την έχουμε κάνει και μαζί. Έχουν γίνει προσπάθειες, αυτό δεν μπορούμε να μην το πούμε, αλλά τα προβλήματα ακόμα υπάρχουν και δυστυχώς δυσκολεύουν τη ζωή των ατόμων με κινητική αναπηρία. Θέλει πάρα πολύ δουλειά, θέλει μια συντονισμένη
θα έλεγα, δράση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, έτσι ώστε σιγά σιγά αυτά τα προβλήματα να μπορέσουν να εξαλείψουν και να μπορέσουν και τα άτομα με κινητική αναπηρία να συμμετέχουν ισότιμα στο κοινωνικό γίγνεσθε. Μάλιστα. Θα ήθελα να μου αναφέρετε μια πρόσφατη δράση του Συλλόγου. Ναι, η τελευταία δράση συμμετείχαμε στο κάλεσμα που είχε κάνει η Υφυπουργός Παιδείας κυρία Ζέτα Μακρύ και αποστήλαμε σχολικά ήδη στους πυρόπληκτους στην Βόρεια Εύβοια. Έτσι έχουμε νομίζω μια παράδοση σε τέτοιες δράσεις. Κάθε φορά που ζητάνε τη βοήθειά μας, έστω και τη μικρή αυτή βοήθεια, προσπαθούμε να ανταποκριθούμε κάθε φορά. Γι' αυτό σας έκανα αυτή την ερώτηση, γιατί είστε ένας σύλλογος που ενώ χρειάζεστε, είναι επιτακτική ανάγκη να σας βοηθάνε όλοι οι υπόλοιποι, παρέχετε και βοήθεια. Ακριβώς, είναι νομίζω μια διαδικασία δούνε και λαβήν. Έτσι, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι φορείς, οι οποίοι μας εμπιστεύονται, μας προσπαθούν να μας βοηθήσουν. Έτσι και εμείς νομίζω ότι είναι χρέος μας κάθε φορά που μπορούμε να συμμετέχουμε και σε αυτό το κομμάτι. Έτσι. Μπορεί για κάποιους να φαίνεται περίεργο, αλλά είναι κάτι από την αρχή που είχαμε αποφασίσει να το κάνουμε και το προγραμματίζουμε κάθε φορά που μας δίνεται η ευκαιρία. Μάλιστα. Επίσης, δώσαμε πριν 3 ακόμα αναπηρικά μαξίδια. Δόθηκαν στο ΚΕΠ υγείας του Ρήγα Φεραίου και ένα στη βοήθεια στο σπίτι στο Δήμο Νοτίου Πηλίου. Έτσι, και αυτούς συνεχίζουμε τη διαδικασία με τη Συλλογή Καπακιών και όλη αυτή η διαδικασία, η δράση φαίνει καρπούς και κάθε φορά που μας ζητούν βοήθεια είμαστε εκεί για να την προσφέρουμε. Πραγματικά είστε παράδειγμα προς μίμηση και θα ήθελα κλείνοντας να μου πείτε και ποια θα είναι η επόμενη, αν έχετε προγραμματίσει, αν έχετε οραματιστεί από τώρα την επόμενη εκδήλωση του Συλλόγου. Ναι, η αλήθεια είναι ότι σκεφτόμασταν μια εκδήλωση για την 3η Δεκέμβρη σχετικά με την Εθνική και Παγκόσμια ημέρα των ατόμων με αναπηρία, αλλά νομίζω ότι δεν θα πάρουμε το ρίσκο να την διοργανώσουμε λόγω γενικότερα της κατάστασης. Προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο για τον λεγόμενο προσωπικό βοηθό που πρόσφατα ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και πάνω σε αυτή τη βάση θέλαμε και με την παρουσία της Υπουργού και του Υφυπουργού να κάναμε μια, θα έλεγα, ένα απογευματινό, έτσι ώστε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Αλλά μάλλον τώρα θα το αφήσουμε για λίγο αργότερα, ακριβώς λόγω του COVID. Έτσι, είναι δύσκολη αυτή η περίοδος που διανύουμε. Ναι, ναι. Σας εύχομαι τα καλύτερα, σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή θητεία. Σας ευχαριστώ πολύ που συνδεθήκατε σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άστρα. Περιμένουμε ξανά να επικοινωνήσουμε, να συνδεθούμε μαζί σας και να επικοινωνήσουμε την όποια δράση του Συλλόγου και να βοηθήσουμε όπως μπορούμε όλοι. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.